Και σταθερότητας. Μονότονα διατυπωμένο, ανεξαρτήτως όλων των δεδομένων που φέρνουν οι ευρωεκλογέ, την πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ, την καθαρή πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς εάν επιβεβαιωθούν τα αποτελέσματα. Την καθαρή πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ, αύριο η Ευρώπη θα λέει πρωτιά ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα. Πρωτιά του Αλέξη Τσίπρα απέναντι στο Σαμαρά και τη Νέα Δημοκρατία. Και αυτό δεν είναι μόνο ένα τυχαίο επιλεκτικό στοιχείο. Η Ελλάδα το πολιτικό μα σύστημα, το εκλογικό μα σύστημα, η πολιτική μα παράδοση επικεντρώνεται στην πρωτοκαθεδρία του πρώτου κόμματο. Αυτό έχει τεράστια πολιτική σημασία. Τεράστια Σε πολιτική εθνικές σημασία. Στι εθνικέ εκλογέ. Δεύτερο ιστορικό δεδομένο. Όποιο κερδίζει τι ευρωεκλογέ ιστορικά, με εξαίρεση μία, ο κ. μπορεί να με επιβεβαιώσει, κερδίζει και τι εθνικέ εκλογέ. Το 99 ήταν ο κύριο Καραμαλή Επαναλαμβάνω, με μια εξαίρεση. Όποτε αυτέ γίνουν, κύριε Σταθάκη, ή πρέπει να γίνουν εκλογέ μετά Αλή από αυτά τα αποτελέσματα. Αυτό, Αυτό είναι στο οποίο δεν απαντάει. Αφήστε, αφήστε με, να ολοκληρώσω και μετά, με με τα πολιτικά για την εποχή. Όχι αν ακυρώσετε Ο αγ Σταθάκη που έλεγε προ 20 ημερών για το άθροισμα. Θα σα πω και το άθροισμα, κύριε Γεωργιά. Δεν αφήστε το Δεν αφήστε το Για να απαντήσει, αφήστε το να απαντήσει, θα μα πει. Λοιπόν. Άρα έχουμε ένα καθαρό μήνυμα. Δεύτερο στοιχείο, πολύ σημαντικό επαναλαμβάνω, στο σύστημα που ζούμε, το πολιτικό σύστημα και με τις συντεταγμένες με τις οποίες οι πολίτες αποφάσισαν. Ό,τι και να τους λέμε εμείς εκ των υστέρων, σημασία έχει ποια είναι η επιλογή των πολιτών. Η επιλογή των πολιτών λοιπόν είναι καθαρή. Δεύτερον, η θεωρία του αθρίσματος. Το άθρισμα που έθετε επακριβώς αδιαφυσβήτητα την ανάγκη την επόμενη μέρα να φύγει η κυβέρνηση. Μπορεί κάποιο να το ερμηνεύσει αν υστερεί από το άθροισμα ο ΣΥΡΙΖΑ δύο μονάδε ή τρει, όπω και όλο το σύστημα των συμμαχιών του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο ανέλησε με στατικό τρόπο ο κ. Γεωργιάδης, αντί να αναγνωρίσει κάτι απλό που έδειξαν αυτέ οι ευρωεκλογέ: Ότι το σύστημα είναι δυναμικό αλλάζουν τα δεδομένα, αλλάζει ο σχετισμός των δυνάμεων, διαμορφώνονται νέες πολιτικές δυνάμεις ή παλιές και μέρος αυτής της δυναμικής είναι το σημερινό αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Αν αύριο, γίνουν, δηλαδή, να το, επιχειρημα... αν αύριο το πρωί γίνουν εθνικές εκλογές, θα είναι διαφορετικός ο πολιτικός χάρτης. Ωραία. Δεν θα είναι η στατική ε, εσείς λέτε, εικόνα που λέμε σήμερα. Είναι μια δυναμική εκλογές, εικόνα. Θα πάρετε η αυτοδυναμία. Δεν ξέρω αν θα πάρουμε. αύριο εθνικές εκλογές. Δεν ξέρω. Γεωργιά, δεν θα γίνουν. Δεν αυτό το αποτέλεσμα. Δεν θα γίνουν. Η Γιατί η δυναμική θα όμως... Έχεσαι ένα άλλο θέμα δυναμική, στη θά, κιplaces, στο τραπέζι ο κύριος Γεωργιάδης. Ο ελληνικός λαός εκλογές θα και πάει στην το κόμμα Μακρύ, θα συνεργαστείτε με το κόμμα του κυρίου Κύρκου, με το ποτάμι. Με θα συνεργαστεί. Θα τεθεί θέμα συνεργασιών στον τρόπο που τα ίδια τα κόμματα θα πάνε στις εθνικές εκλογές. Με τον ίδιο τρόπο που τα κόμματα θα διαμορφώσει τη στρατηγική του, τότε θα προκύψει και το αποτέλεσμα. Άρα, η απάντηση στο θέμα των συμμαχιών είναι ότι αυτό είναι δυναμικό, πράγμα θα φανεί στη συνέχεια. Το αδιαφυσβήτητο γεγονό είναι ότι στη δυναμική όπω διαμορφώθηκε σε ευρωεκλογέ, η πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ, οι πολιτικέ λιτότητα καταδικάζονται, το δίπολο Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ πέφτει, ακολουθεί την πτωτική τάση που έχει εδώ και τέσσερα χρόνια. Αυτό το μήνυμα δεν μπορεί να αλλάξει με ό,τι αλχημία και να κάνουμε. Η πολιτική σταθερότητα θα δούμε αργότερα, σήμερα, Α, αύριο. Αμύριο. Εάν τίθεται θέμα, αν το Πασόκ θεωρεί ότι. Μπορεί δηλαδή, να συνεχίσει αύριο δεν φεύγουν οι κυβερνήσει. αν, η Νέα αν δημοκρατία, θεύλουν, ή δεν φεύγουν. Αν θεωρήσει ότι το αποτέλεσμα ε, δεν απέχει. Τα πάντα είναι απλά. Για να είστε σοβαρό άνθρωπο. Λέγατε προεκλογικά. Το έλεγε ο Τσίπερ προχθέ. Κυριακή ψηφίζουμε.